Σε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας πρόκειται να ανατεθεί η φύλαξη των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης αλλοδαπών στην Κόρινθο, αλλά και το Παρανέστη Δράμας και στην Ορεστιάδα. Λίγες ημέρες πριν προκηρυχθεί διαγωνισμός ανάθεσης της φύλαξης των τριών στρατοπέδων κέντρων μεταναστών σε εταιρείες security. Στην αγωγή της προκήρυξης περιγράφεται ο σχετικός ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατά κύριο στη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των τριών στα τρία αυτά κέντρα. Ο διαγωνισμός θα γίνει αφού περάσει προθεσμία τουλάχιστον 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο θέμα αναφέρει και ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι θα προσληφθούν security στη θέση των αστυνομικών που σήμερα έχουν αναλάβει τη φρούρηση των λεγόμενων κέντρων φιλοξενίας μεταναστών. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο που θα αφορά την Κόρινθο. Δυστυχώς αυτοί που έπρεπε να αγωνιστούν και σήμερα το στρατόπεδο να είχε κλείσει και να είχε μεταφερθεί εκεί που αρχικά σχεδιαζότανε μέσα από τον σχεδιασμό του ελληνικού κράτους που είχε περάσει από την Ελληνική Βουλή, όλοι αυτοί που τότε έκαναν δηλώσεις εδώ στην Κόρινθο ότι είναι κάτι το προσωρινό, αντί να ασχοληθούν με την απομάκρυνση του στρατοπέδου, ασχολούνται με το πώς θα στελεχωθεί με security για να κάνουμε κάνα μικρό σουσφετάκι. Κάποιοι μάλιστα έχουν προετοιμάσει έγκαιρα, όταν έβγαιναν παλαιότερα και έκαναν δηλώσεις λεονταρισμού, έχουν προετοιμάσει και να διευκολύνουν αυτήν την προοπτική, έκαναν και σχολές για security εδώ σε επίπεδο νομού. Δυστυχώς, σήμερα ο Δήμος Κορινθίων παλεύει μόνος του. Παλεύει μόνος του για να απομακρυνθεί αυτό το στρατόπεδο της ντροπής, των ανθρώπινων ψυχών, που εγκαταστάθηκε εδώ στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου. Δεν υπάρχει δυστυχώς καμία κινητικότητα για την αντίθετη κατεύθυνση. Υπάρχουν μόνο υποκριτικές δηλώσεις, υποκριτικές επερωτήσεις, υποκρισία σε μέγιστο βαθμό. Όλοι τρέχουν να προλάβουν να βάλουν κανέναν security για τη φύλαξη του στρατοπέδου και δεν ασχολούνται με τα προβλήματα που δημιούργησε αυτό το στρατόπεδο στην πόλη της Κορίνθου. Τέλος, ο κ. Πνευματικός μιλήσει και η δημοπράτη του έργου που αφορά τον τηλέελεγχο και, και ο οποίος θα ελέγχει τις διαρροές από τις σωλήνες από το έργο για τη διαδοκτύωση του δικτύου ίδρυυσης. Σήμερα, εδώ στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κορινθίων, έγινε η δημοπρασία που αφορούσε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο. Ένα έργο που θα ολοκληρώσει την διαδικτύωση του Δήμου Κορινθίων. Συνολικός προϋπολογισμός 3.600.000 περίπου ευρώ. Τι είναι αυτό το έργο? Αφορά τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό και τον έλεγχο διαρών όλου του δικτύου ίδρυυσης που κατασκευάζεται. Δηλαδή, εδώ από την Κόρινθο θα υπάρχει η δυνατότητα, όταν κατασκευαστεί αυτό το έργο που είναι υψίστης σημασίας, θα υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχουμε το ύψος των δεξαμενών, την τροφοδοσία που υπάρχει σε όλες τις περιοχές του Δήμου εδώ από την Κόρινθο. Να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση του δικτύου και αν υπάρχουν διαρροές, αν υπάρχουν βλάβες για να μπορούμε να επέμβουμε αμέσως. Θα υπάρχει δυνατότητα να μην μείνει ποτέ καμία περιοχή χωρίς νερό, γιατί αυτός ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός ουσιαστικά θα δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε όσο μπορούμε καλύτερα όλα αυτά τα δίκτυα. Την υδροδότηση ακόμα και της τελευταίας οικίας που υδροδοτεί ο Δήμος σε επίπεδο Δήμου Κορινθίων. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο βέβαια δεν έγινε με τον αυτόματο πιλότο. Δόθηκε μεγάλος αγώνας, 3 τώρα χρόνια, για να μπορέσουμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και να εκτελεστεί. Εμείς είμαστε υπερήφανοι που σε λίγο καιρό αυτή μας η δημοτική επιχείρηση θα έχει ένα εκτεταμένο διασυνδεδεμένο δίκτυο αγωγών που θα δίνει νερό όχι μόνο στο κέντρο της Κορίνθου και στην Κόρινθο, αλλά και σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Και είμαστε υπερήφανοι γιατί θα έχουμε ένα πολύ από τα πιο τέλεια συστήματα διαχείρισης νερού που υπάρχουν στη χώρα. Ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες αυτού του μεγάλου πλέον Δήμου σε έκταση, θα ικανοποιεί τη δυνατότητα και το δικαίωμα που έχει ο κάθε πολίτης να έχει υψηλή παροχή υπηρεσιών στον τομέα του νερού.